Και κλείνουμε με τα παιχνίδια για τη φάση των 16 με την αναμέτρηση που είναι ημερολογικά τελευταία, την Τρίτη 11 η ώρα, Βέλγιο εναντίον Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Θα θυμάστε ότι αρκετά πριν το Μουντιάλ θεωρούσαν το Βέλγιο μία από τις ομάδες που θα προκαλέσουν εξαιρετικές εντυπώσεις, ότι είναι ένα από τα μικρά φαβορί για να προχωρήσουν, όχι τέρμα στο ασανσέρ του Νταράτσα, αλλά να προχωρήσουν αρκετά, ότι τη θεωρούσαν ομάδα με ταλέντο, με παίχτες ενθουσιώδεις, τεχνίτες κλπ. Το Βέλγιο πέρασε. Πέρασε και εύκολα Με κιόλας. τρεις νίκες. Με τρεις νίκες. Το τρίτο παιχνίδι δεν το υπολογίζω καν. Διότι δεν μου λέει τίποτα. Είχε Με τελειώσει η 10 ιστορία. παίκτες παρόλα αυτά βάλανε γκολ και κατάφεραν να νικήσουν την Νότια Κορέα που μέχρι Οι τότε. λίγες παίζανε έτσι. Παίζανε με τους λίγες της Κορέας, οι οποίοι είχαν μείνει με 10 και δεν μπορούσαν να βγουν μπροστά οι άλλοι. Πάντως, ούτε έπαιξε ενθουσιώδης ποδόσφαιρο για το Βέλγιο, μιλάω. Ας την Κορέα, δεν υπάρχει. Όλοι είναι λιλοί και λοιπά. Έχει πέντε λιλίδες στη σύνθεση. Πού να πας με λιλί αυτό. Διέψευσε τις προσδοκίες για wow Και ποδόσφαιρο. παρουσία. Έτσι είναι. Αλλά και εμένα το Βέλγιο, ξέρεις, δεν με τήραξε στο νερό, δεν με ενθουσίασε. Που σημαίνει ότι μπορεί αυτό τι η πρωτιά και οι 9 βαθμοί να μην είναι σόρι και καλά να βάλει τον άλλο να βγάλει τα λεφτά του για να τα ποντάρει όλα στο Βέλγιο. Στον αντίπατα τώρα, μια Αμερική που βλέπουμε συνεχώς να βελτιώνεται, ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα, έτσι, σαν στοιχεία ομάδας λέμε. Με πρέσ, με πίεση, με αλλοκάλυψη, με πολύ καλή δουλειά ο Κλίντσμαν και ενθουσιώδης οι Αμερικανοί. Με τον Κλίντον να μας τρελαίνει και να λέει με τον Κλίντον, τη Μόνικα θυμόμουν και τα μπλέξα με Τον τον Κλίντον, Ομπάμα. με τον Ομπάμα λοιπόν, να λέει ότι να πάμε τελικό να το πάρουμε και λοιπά. Εντάξει Καλά, μεγάλε. αυτοί δεν έχουν και το γνώδι σε αυτό, εντάξει. Σε όλα τα αθλήματα πάνε τελικό. Ναι. Αλλά είναι μια ομάδα που θα τρέξει, θα πιέσει. Το Βέλγιο είναι καλύτερο. Στην θεωρία έτσι. Μένει να δούμε στην πράξη και στην αντοχή του χορταριού που θα πάει το πράγμα με φαβορεί για μένα το Βέλγιο. Όχι όμως ξεκάθαρο, όπως είπαμε πριν Όχι για... ξεκάθαρο, σύμφωνα με τα τέσσερα που βλέπω εγώ, αλλά φαβορεί να είναι και αυτό στην επόμενη φάση στους 8. Κάνε και μια γερμανία που είσαι καλό.